αλλάξαμε τοποθεσία Ναι. σήμερα, μιας και οι καιρικές συνθήκες μας ευνοούν. Ήρθαμε στη φύση. Ακριβώς, γιατί η εκκλησία μας είναι μέσα στη φύση. Ναι. Ήθελα να πω πόσο ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη ναι, αυτής αγάπη. Της προσπάθειας, την αγάπη βέβαια που μας έδειξε και την έτσι, η ανταπόκριση. Εγώ ήταν κάτι που προσωπικά δεν περίμενα. Καμία μας, νομίζω. Και πραγματικά μας βοηθάτε να συνεχίσουμε και σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρώτη μας εκπομπή, αν δεν την έχετε δει, είχε να κάνει... ήταν βασικά μια εισαγωγή. Ακριβώς. Είχαμε και τον πατέρα μας μαζί και μου γνωριστήκαμε λίγο. Ήταν, νομίζω, έτσι, μια όμορφη οικογενειακή στιγμή. Ακριβώς. Καρδιακή. Καρδιακή στιγμή, όπως λέει και ο πατέρας μας. Έτσι, ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη εκπομπή για να μπούμε στο πρώτο μας θέμα. Ακριβώς. Σκοπός, λοιπόν, της σημερινής μας εκπομπής είναι η ανάλυση της εκπαίδευσης από τα πρώτα στάδια του παιδιού και έτσι να κάνουμε, θελήσαμε να κάνουμε μια αναδρομή σε πιο κοινωνικο-ιστορικά πλαίσια, ώστε να καταλήξουμε στην αναγωγή του σήμερα, στον απότερο σκοπό του επαγγελματικού προσανατολισμού, μιας και είναι κάτι που... πραγματικά προβληματίζει τους νέους, ακριβώς, όπως και εμάς, γιατί έχουμε έρθει σε αυτή τη θέση. Εννοείται. Επίσης, μετά στον επαγγελματικό προσανατολισμό, θα πάμε έτσι λίγο πιο ειδικότερα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για τι μας γεμίζει, πώς να κάνουμε έναν καλό επαγγελματικό προσανατολισμό. Μια καλή επιλογή, μια συμβουλή μπορούμε να δώσουμε. Και επίσης, μετά θα καταλήξουμε στο γεγονός πως εμείς οι νέοι παρατηρείτε ότι... έτσι, είμαστε λίγο παθητικοί. Ακριβώς, δεν, ακριβώς. Δεν κάνουμε έτσι. Θα δείτε, θα τα πούμε και, και ακριβώς, μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Μην τα λες από τώρα δεν τα θέματα. Δεν τα λέω από τώρα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν την ιστορική αναδρομή μας, θα έλεγα ότι είναι ελάχιστα γνωστό το πώς έγινε η δημόσια εκπαίδευση δωρεάν και υποχρεωτική. Και είναι κάτι το οποίο εφευρέθηκε κάποια στιγμή στην ιστορία. Εγώ προσωπικά πολλές φορές έχει τύχει να αναρωτηθώ γιατί είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ποιος ορίζει τις τάξεις, τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα διδαχθούν τα παιδιά. Πάντα την είχα αυτή την απορία και νομίζω είμαστε εδώ για να τη λύσουμε και στους θεατές μας. Πρώτα απ' όλα, η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν σχολεία. Όποιος ήθελε να στοχαστεί, να αναλογιστεί, να εντρυφήσει σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, υπήρχε η πρώτη Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου ήταν, όπως είπαμε, ένας χώρος, συγγνώμη, αναστοχασμού και πειραματισμού. Το παράδοξο της ιστορίας πάνω σε αυτό είναι ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση αφορούσε τους σκλάβους. Αλήθεια. Και γιατί είναι παράδοξο? Ακριβώς. Γιατί... εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι ο οικονομικά ανίσχυρος δεν θα εστιάζει στην εκπαίδευσή του, αλλά στο πώς θα βγάλει τα προστοζήν. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι και η αξία της ζωής των σκλάβων ήταν μηδαμινή. Κανένας δεν θεωρούσε ότι είχαν την ίδια αξία με τους αφέντες τους. Ακριβώς. Υπήρχε αυτή η κοινωνική, όπως λέμε, ανισότητα. Ακριβώς. Άρα θα λέγαμε ότι η μόρφωση των σκλάβων δεν ήταν προτεραιότητα. Ακριβώς. Γιατί όμως ήταν προτεραιότητα εκεί? Πολλοί θεωρούν πως η συγκεκριμένη επιλογή είχε να κάνει με την εν μέρη χειραγώγησή τους. Δηλαδή, υπήρχε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο, το οποίο υπήρχε αυτή η νοητή γραμμή, η οποία δεν θα ξεπερνούνταν. Και γιατί χειραγώγηση? Γιατί την εγκεφαλική τους, ας το πούμε, ανάπτυξη, ναι, ήταν σαν να την προόριζαν και να την έλεγχαν κατά κάποιο τρόπο οι αρχές. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, άρα, με πιο απλά λόγια, να πούμε ότι τους έδιναν εντός εισαγωγικών την ευκαιρία να μορφωθούν μόνο σε κομμάτια τα οποία τους σύμφεραν. Ακριβώς. Για να τους κρατάνε στην δούλεψή τους, που δούλεψη δεν μπορεί να πούμε ότι ήταν δουλεία, ήταν, αλλά... ας το πούμε, ναι, δούλεψη, ναι. Στο τεχνικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, λοιπόν, την ίδια περίοδο, η εκπαίδευση στην Σπάρτη ήταν περισσότερο σαν στρατιωτική άσκηση. Και εμένα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν πως η τότε πολιτεία απαλλάσσονταν από όσους δεν έφταναν τα αναμενόμενα επίπεδα. Δηλαδή, υπήρχαν υποχρεωτικά μαθήματα, αυστηρές ποινές
Και κάποιος, όποιος θα ήθελε να κάνει κάποια οριοθέτηση, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως μια συγκεκριμένη μοντελοποίηση συμπεριφοράς, ναι, για προσαρμοσμένη στα τότε πρότυπα. Αυτό που είναι, όταν ας πούμε διαβάζαμε με τη Σύση, που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει φτάσει μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο εμπνεύστηκε πάρα πολύ η Γερμανία και μέσως η Ιταλία. Και την ίδια ακριβώς ιδέα του να μην χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ορισμένες προσδοκίες και συμπεριφορές, να τους απαλλάσσουμε. Αλλά είναι τρομερό, έτσι. Τρομερό και απάνθρωπο, θα λέγαμε. Απάνθρωπο, σίγουρα. Α, και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επίσης να πούμε και το ότι η ιδέα, σκεφτείτε λίγο ότι αυτή η ιδέα, η οποία υπήρχε από τα αρχαία χρόνια στη Σπάρτη, διατηρήθηκε για τόσα χρόνια για να φτάσουμε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1900, δηλαδή, 39. Τρομερό. Τρομερό. Για να συνεχίσουμε, λοιπόν, την ιστορική μας αναδρομή, τα σχολεία, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησαν το 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου. Δηλαδή, στην Προσία ξεκινάει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, όπου για ποιο λόγο άρχισε αυτή η συγκεκριμένη ταξινόμηση σε τάξη, δηλαδή το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Επί της ουσίας, οι τότε μονάρχες, επειδή ήθελαν να αποφύγουν κάποιες επαναστάσεις που είχαν ξεκινήσει στην τότε Γαλλία, εισήγαγαν αυτή την κάποια φώτιση, δηλαδή πρόσφεραν την εκπαίδευση στον λαό για να τον ικανοποιήσουν, αλλά και παράλληλα για να καλύψουν τα δικά τους συμφέροντα, δηλαδή αλήθεια, την τότε απολυταρχία. Αλήθεια. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, το προσικό σχολείο να βασίζεται στην ισχυρή διαίρεση τάξεων. Από τότε, λοιπόν, και έπειτα, αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο άρχισε να εγκαθίσταται σε Ευρώπη και Αμερική, από όπου συγκεκριμένο εκπαιδευτικό προσωπικό ταξίδευε ως την Προσία, ώστε να ειδικευτεί. Αλήθεια. Ακριβώς, και να χρησιμοποιήσει αυτό το πρότυπο, να το πούμε, στην τότε εκπαίδευση. Άρα, με λίγα λόγια, είναι οι τάξεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Ακριβώς, το διεθνές, δηλαδή, πρότυπο εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, για να καταλήξουμε και στο σήμερα, ναι, τα σχολεία γεννιούνται σε ένα θετικιστικό κόσμο που κυριαρχείται από μια βιομηχανική οικονομία. Επομένως, προσπαθεί να πετύχει αυτό το πρότυπο τα μέγιστα ορατά αποτελέσματα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, αλλά και κόστος. Γιατί μετά τον Β' Παγκόσμιο, σκέψου πόσο είχε ακριβώς, πόσο είχε συνθλίψει. Για να το πούμε και έτσι κι αλλιώς πιο απλά, είχαμε τρομερή ανάπτυξη. Γιατί από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε πολύ λίγα μέσα, και πολύ λίγο, πολύ χαμηλό κόστος. Ακριβώς. Μέσω επιστημονικής, ναι, έρευνας και απλών μαθηματικών νόμων και από ειδικές φόρμουλες, οι οποίες δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα ακραίας δυσκολίας, προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στις τότε συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, εδραιώνεται το πρότυπο σχολείου το οποίο εφαρμόζουμε έως και σήμερα, όπου ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να λειτουργούν ως μεσολαβητές, οι οποίοι θα παραδίδουν τα υποχρεωτικά μαθήματα. Και όμως, ποιο είναι το αρνητικό? Ότι προάγουμε ένα μηχανιστικό τρόπο εκμάθησης, ο οποίος δεν μπορεί να αρμόζει σε κάθε φοιτητή. Και για να το φέρουμε και στο σήμερα, σε πόσες περιπτώσεις τα παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Να πούμε εδώ πέρα μία φράση, η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή σε όλους μας. Δηλαδή, αυτή η έκφραση, καλύτερα να θα έλεγα, την ξέρω από το δημοτικό και πολύ πιθανόν να την έχεις ακούσει και εσύ. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από την ικανότητα μίας ζούγκλας να σκαρφαλώσει ένα δέντρο. Δηλαδή, τα διαφορετικά ζώα εννοείς, διαφορετικά είδη, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, τα θαλάσσια ζώα δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ένα δέντρο, οπότε αυτόματα έχουν ένα πολύ χαμηλό βαθμό. Αυτό που χρειάζεται. Απέτυχαν ουσιαστικά. Είναι αδύνατο. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι να μάθουν να σκαρφαλώνουν ένα δέντρο. Είναι το τεστ, το δέντρο, να αλλάξει και να γίνει κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει. Μπορούν να κάνουν.
Άρα λοιπόν, για να το φέρουμε και στο εκπαιδευτικό σύστημα, εννοείς ότι το εκπαιδευτικό σύστημα κατά κάποιο τρόπο ιδανικά θα έπρεπε να προσαρμόσει τον μαθητή. Αυτό ήθελα να πω. Παρόλο που είναι αδύνατο, έτσι. Όμως, να πούμε, ναι, για προς υπεράσπιση, ότι δεν είναι δυνατόν ένα εκπαιδευτικό σύστημα να ανταπεξέρχεται σε όλες τις ανάγκες όλων των μαθητών. Ναι, ακριβώς. Άρα, να πούμε ότι τελικά τι πρέπει να προσαρμόζεται, το σύστημα σε εμάς ή εμείς στο σύστημα. Έτσι, να πούμε ότι ιδανικά το σύστημα θα έπρεπε να μην προσαρμόζεται στο παιδί, αλλά το παιδί στο σύστημα. Γιατί κανονικά θα έπρεπε το σύστημα να προσαρμόζεται στο παιδί, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο. Γιατί ένα σύστημα δεν μπορεί να πιάνει ανθρώπους που είναι τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα. Βέβαια. Είναι αδύνατον, αλλά και αυτό είναι και το όμορφο στους ανθρώπους, ότι είναι τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί ταυτόχρονα. Ακριβώς, δεν είμαστε ρομπότ. Εννοείται. Αλλά αυτό μας φέρνει στο άλλο κομμάτι που θέλουμε να αναλύσουμε, είναι το πώς το παιδί μπορεί και πρέπει να θέλει να μάθει γνώση. Ακριβώς. Πώς μαθαίνουν αρχικά τα παιδιά. Και για να ξεκινήσουμε, τα παιδιά εκ των πραγμάτων γεννιούνται με την ικανότητα να δημιουργούν. Είναι παρατηρητικά και περίεργα. Και άμα θυμηθώ εγώ τουλάχιστον τον εαυτό μου, μόνιμα είχα μία πορεία. Δηλαδή, ένα γιατί. Γιατί το δέντρο είναι πράσινο, γιατί ο ουρανός είναι μπλε, γιατί περπατάμε, γιατί τα ζώα έχουν τέσσερα πόδια, δεν έχουν δύο. Όλη την ώρα ένα γιατί. Και άμα το κάνουμε και κάνουμε μία αναγωγή στο επιστημονικό υπόβαθρο και στους σημερινούς ερευνητές, ένα πείραμα πώς εξελίσσεται. Με πολλά συνεχόμενα γιατί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μα αυτή είναι και η ουσία της ζωής. Δεν πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα έτοιμα φτιαγμένα και να μην απορούμε. Το θέμα είναι να αναζητούμε. Ακριβώς. Και στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει έμφυτη την τάση προς τη μάθηση και την αναζήτηση. Και όπως βλέπουμε, ξεκινά από τα νεανικά χρόνια ενός παιδιού. Σε ατομικό λοιπόν επίπεδο, είναι αδύνατον, τώρα για να μιλήσουμε και για το σημερινό σύστημα, είναι αδύνατον οι εκπαιδευτικοί να εστιάσουν σε κάθε παιδί ξεχωριστά. Γιατί έχουμε πει ότι το συγκεκριμένο και το παραδοσιακό πρότυπο έχει να κάνει με έναν εκπαιδευτικό και 30 παιδιά. Δεν είναι γίνεται. Αδύνατον. Να πούμε κιόλας, συγγνώμη, απλά δεν ήθελα να σε διακόψω πριν, ότι το πόσο μοναδική είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να μαθαίνει, μπορούμε να το παρατηρήσουμε και από τα παιδιά. Βέβαια. Δηλαδή, βλέπουμε ένα μωρό παιδί, γεννιέται και δεν γνωρίζει τίποτα. Ακριβώς. Δεν ξέρει τίποτα. Ούτε καν τον κόσμο που ζούμε, τη μαμά του, τον μπαμπά του, είναι έννοιες που τις μαθαίνει όσο μεγαλώνει. Και βλέπουμε ότι φτάνει τριών χρονών. Και ασυνείδητα έτσι. Εννοείται ασυνείδητα. Και φτάνουμε σε ηλικία τριών χρονών και έχει μάθει ολόκληρη γλώσσα. Ακριβώς. Δηλαδή, και σκέψω εμείς με το. Με ένα ανεπτυγμένο μυαλό, πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστείς στην εκμάθηση μια διαφορετική γλώσσα, έτσι. Ναι, είναι πραγματικά δυσκολευόμαστε και μας παίρνει και μήνες ακόμα. Και ένα παιδί μαθαίνει έννοιες, κώδικες επικοινωνίας, γλώσσες, τα πάντα. Αναπτύσσεται στη συναισθηματική του νοημοσύνη. Και θέλω να προσθέσω αυτό το κομμάτι, ότι επιστημονικά το μυαλό του παιδιού έχει μαθησιακές ιδιότητες, οι οποίες είναι ποιοτικά ανώτερες από αυτές ενός ενήλικα. Ναι. Από τη φύση του είναι ικανό να αντιλαμβάνεται οτιδήποτε συναντά. Τη φύση, τον κόσμο, τον πολιτισμό του, τη συσχέτιση με τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά. Νομίζω έρχεται και το άλλο, ότι αυτό που έλεγες πριν, ότι με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια πετυχαίνει το μέγιστο αποτέλεσμα ασυνείδητα. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Και όταν το είχα μάθει εγώ στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου μου, είχα σοκαριστεί. Γενικά είναι ευρέως γνωστό το ότι το IQ μας, με αυτό γεννιόμαστε. Και τη νοημοσύνη. Η νοημοσύνη γενικότερα, ναι, έχει δίκιο. Νοημοσύνης. Βέβαια, για να το πούμε και στα ελληνικά. οπότε με τον δίκτυο νοημοσύνη μας έτσι γεννιόμαστε. Όμως, αυτή είναι μια λανθασμένη έκφραση. Γιατί η νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται. Άρα, δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί θα συνεχίσει να έχει μαθησιακές δυσκολίες και στο μέλλον. Δηλαδή, αν ένας εγκέφαλος μάθει να εκπαιδεύεται στη γνώση, του αρέσει να μαθαίνει, αυτό αλλάζει. Δηλαδή, όλοι μας μπορούμε. Δεν σημαίνει ότι αν ένας μαθητής έχει δυσκολίες στο να μάθει, ότι πρέπει να μείνει έτσι και ότι θα μείνει. Ή ότι έχει γεννηθεί έτσι, εννοείται. Και αυτό είναι κάτι πολύ λανθασμένο που πιστεύει ο ευρύτερος πληθυσμός, γιατί
υπήρχε αυτή η λαθασμένη έτσι... προκατάληψη, ας το πούμε. Είναι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται συνεχώς. Εννοείται πως τίθεται και το θέμα. Είναι και πανέμορφο οργανό. Πραγματικά. Και εννοείται πως τίθεται θέμα κληρονομικότητας η ευφυΐα και η περαιτέρω νοημοσύνη. Αλλά όχι μόνο κληρονομικότητας. Ακριβώς. Είναι σίγουρα ένας ευνοϊκός παράγοντας για τον οποίο δεν μπορούμε να συμβάλλουμε κάπως, ούτε να εξηγήσουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να αναπτυσσόμαστε. Εγώ αυτό θα πω. Και πάνω στα λόγια σου, θα ήθελα να τονίσω πως μία μελέτη πραγματικά με σοκάρισε. Έχει να κάνει με τα παιδιά της ηλικίας 5 ετών. Σιγούλες. Διάβασα λοιπόν ότι το 98% των παιδιών εκείνης της ηλικίας μπορούν να θεωρηθούν ιδιοφυΐες. Αλήθεια. Βέβαια, είναι δημιουργικά και μπορούν να σκέφτονται με μια ποικιλία τρόπων, αλλά και να προσαρμόζονται σε κάθε πρόβλημα και να το επιλύουν. Έχουν δηλαδή ένα έτσι πιο ανοιχτό νου και σκέφτονται περιφερειακά. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι τα ίδια παιδιά στην ηλικία των 15 ετών μειώνονται σε ποσοστό 10%. Το 98% με το 10% καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη διαφορά είναι. Τεράστια διαφορά. Να πω πάνω σε αυτό μια προσωπική μου εμπειρία. Εγώ γενικά πάρα πολλές φορές μ' άρεσε έτσι να βλέπω, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτά τα show που είναι σε στυλ παιδιά 8 χρονών πάνε και λύνουν πολλές μαθηματικές πράξεις. Α, ναι, είναι και με την απομνημόνευση, ορθογραφία. Ναι, ναι. Ιδίως στην Αμερική υπάρχουν πολλοί τέτοιοι διαγωνισμοί. Εγώ επειδή ήμουν θεωρητική κατεύθυνση και πάντοτε ανέκαθεν είχα θέμα με τα μαθηματικά. Δεν μ' άρεσαν ποτέ. Πάντα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως ένα παιδί τόσο μικρό και τέτοια μεγάλη δυνατότητα σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Και επειδή είμαι και σκράπας εγώ σε αυτά, μ' αρέσει τέλος πάντων να ψάχνω μετά, να ψάχνω να δω αυτό το παιδί τι έκανε με τη ζωή του. Και πάντα... Πώς εξελίχθηκε δηλαδή. Ναι, εκπλησόμουν πάντα δυσάρεστα να μάθω ότι... Δυστυχώς, αυτό το παιδί υπέκυψε στην κοινωνική νόρμα. Δηλαδή, έκανε μία, πώς να το πω, κανονική ζωή. Ενώ ο εγκέφαλός του, η νοημοσύνη του, η εξυπνάδα του, ό,τι όπως θες πες το, ήταν για τόσο παραπάνω. Ήτανε κρίμα. Ήτανε... Και έτσι, μπορεί να φταίει το σύστημα, μπορεί να φταίει κάποια οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να φταίει το ίδιο το άτομο, αλλά είναι κρίμα να βλέπεις πως τέτοια λαμπρά μυαλά, δυστυχώς δεν έχουν. Δεν αναπτύσσονται, δεν κάνουν κάτι, ενώ θα μπορούσαν. Και θα ήθελα να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο τον ρόλο του, του στενού κοινωνικού περίγυρου. Τρομερός. Από τον εκπαιδευτικό έως τον γονιό, αλλά και το ίδιο το άτομο φυσικά. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά όλοι είμαστε προϊόντα της κοινωνίας μας. Κανένας μας δεν γίνεται να μην έχει επηρεαστεί από κάτι. Ένας καθηγητής που μπορεί να τον είχαμε για μία μέρα σε τάξη, για μία ώρα, μπορεί να σου αλλάξει όλη σου τη ζωή και να μην το κατάλαβες καν. Συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Το πώς, ας πούμε, οι καθηγητές, δάσκαλοι, όπως σας πέστω, όποια... που είχαν στο δημοτικό, αν είχες αυστηρούς καθηγητές, μπορεί να σε επηρεάσαν την προσωπικότητά σου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν είχες πιο χαλαρούς, έτσι, παιχνιδιάρικους που σου κάναν παιχνίδια. Γιατί εγώ είχα πολλούς τέτοιους καθηγητές, ήταν πολύ όμορφο. Φαίνεται και στην προσωπικότητά σου. Εννοείται πως λίγο έτσι λίγο πιο αυστηρή. Έτσι αναπτύσσεται η προσωπικότητα. Δεν λέμε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο, φυσικά γιατί... Εγώ κατά τη γνώμη μου παίζουν καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και το έχω συζητήσει και με πολλά παιδιά της σχολής μου, ότι συγκεκριμένοι καθηγητές του δημοτικού έχουν πραγματικά παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία αυτών των παιδιών. Ναι. Και να σου πω κάτι, την κυρία Κατερίνα που την είχα την πρώτη δημοτικού. τρομερή κυρία, πραγματικά μου. Πιστεύω ότι από τότε έμαθα να διαβάζω σωστά, μεθοδικά, οργανωτικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πούμε κιόλας ότι η Σύση μας από εδώ είναι πολύ οργανωτική. Σε σημείο σπάσιμο νεύρων. Πραγματικά, εγώ με κουτάκια λειτουργώ. 1, 2, 3. Δεν μπορούν να μου αλλάζουν τη ρουτίνα μου και τη ροή μου, αλλά τι έχουμε πει, προσαρμοζόμαστε. Και εσύ αυτοσχεδιάζεις, οπότε βλέπετε που παντρέψαμε, όπως λέει και η Στέα, τις επιστήμες μας. Ο αυτοσχεδιασμός και η οργάνωση. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε έτσι και εγώ έχω ανυπομονησία να το πω. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη σχέση με το παιδί.
Βέβαια. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ξέρεις, θα ήθελα να προσθέσω ότι ναι, μεν λέμε όλα αυτά, τι ρόλο παίζουν οι γονείς και τα παιδιά σε ατομικό, κοινωνικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνουμε και μία άλλη εκπομπή που θα το αναλύσουμε εκτενέστερα. Βέβαια. Αλλά θα δούμε κιόλας. Εννοείται, εννοείται. Και ο κόσμος, έχουμε πει πως θέλουμε πραγματικά να ανταποκρινόμαστε στα δικά του ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Και ιδέες. Λοιπόν, ποια είναι η λύση τώρα σε όλο αυτό? Είναι γνωστό, εμπεριστατωμένα, ότι πρώτα έρχεται η πράξη και μετά η γνώση. Και για να σου δώσω ένα παράδειγμα, θυμάμαι στο γυμνάσιο χαρακτηριστικά, ήταν η τρίτη γυμνασίου, φυσική, στο κεφάλαιο του ηλεκτρισμού. Και είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν κάποιες έννοιες που μπορεί να τις έβλεπα θεωρητικά, να τις μάθαινα, να τις απομνημόνευα, αλλά να μην τις κατανοούσα ουσιαστικά. Ναι. Είχα έναν καθηγητή λοιπόν τότε, ο οποίος, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μας είχε φέρει ένα συγκεκριμένο μετρητικό όργανο, το οποίο ονομάζεται ροστάτης. Ξέρεις την ροστάτης? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ θα ήξερα, άμα δεν είχα το συγκεκριμένο καθηγητή, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν ξανασυνάντησα. Ο ροστάτης, λοιπόν, είναι ο μετρητής της αντίστασης. Έχουμε δηλαδή μια ηλεκτρική αντίσταση και μέσω αυτού του μηχανήματος, να σου το πω, την ρυθμίζουμε. Είτε την αυξομειώνουμε. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά, άμα δεν μας είχε κάνει αυτό το πείραμα, δεν θα το θυμόμουν και δεν θα το ήξερα σήμερα. Επομένως, βλέπεις ότι μετά την πράξη έρχεται η γνώση και μένει. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε. Στο δημοτικό τι έμαθα, στο γυμνάσιο τι έμαθα, στο λύκειο μήπως είναι όλο θέμα προμνημόνευσης. Εμένα πολύ με προβληματίζει το συγκεκριμένο κομμάτι πάντως. Θα σου πω από προσωπική εμπειρία, γιατί στη θεωρητική κατεύθυνση δυστυχώς υπάρχει μεγάλο θέμα με την παπαγαλία. Όλοι και δυστυχώς και το σύστημα των Πανελληνίων προωθεί την παπαγαλία. Είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά δυστυχώς είναι έτσι δομημένο το σύστημα χρόνια τώρα. Και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο η θεωρητική. Πραγματικά και στις δικές μου επιστήμες ισχύει το αντίστοιχο. Πέρα από αυτό, που συμφωνώ απόλυτα και το έχω δει, το έχουμε δει και δύο με τα μάτια μας. Το έχουμε βιώσει και στις σχολές μας επίσης. Στη σχολή μου, εγώ έχω να δηλώσω πάντως ότι οι καθηγητές μου δεν προωθούν την παπαγαλία. Και στο πρώτο εξάμηνο, στο οποίο όλοι μας είχαμε τεράστιο θέμα, γιατί όλοι θέλαμε να παπαγαλίσουμε. Γιατί σου βγαίνει αυθόρμητα. Όταν επί δύο χρόνια κάνεις παγαλία και μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν σου μένουν στο τέλος, απλά τα μαθαίνεις για εκείνη την ώρα για να γράψεις ένα τεστ. Οι καθηγητές μου κάθε φορά που στο εξάμηνο, στο τέλος του εξαμήνου, βρίσκανε παπαγαλία, μας έκοβαν. Μπράβο. Και μπράβο τους. Ναι, γιατί πολύ στην ουσία δεν θέλουν να μάθουν να μάθουν. Ή να αντιγράψεις. Ακριβώς. Πέρα από αυτό, να πούμε κιόλας ότι στη θεωρητική, λοιπόν, προωθείται η παπαγαλία. Είναι κάτι που διαφωνώ εγώ, γιατί δεν το βρίσκω χρήσιμο. Έτσι, λοιπόν, εγώ όταν ήρθα στην κοινωνιολογία και μπήκα και έπρεπε να ξεκινήσω και να βρω άλλο σύστημα, βρήκα ότι οι πράξεις μου βοηθάνε πολύ. Όχι όμως μαθηματικές πράξεις. Τι είδους πράξεις? Κουτάκια. Κουτάκια. Μιλάς σε μένα τώρα, μιλάς στην καρδιά μου. Για πες μου. Ας πούμε, μαθαίνουμε για τον Τυρκέ. Είναι ένας κοινωνιολόγος, λοιπόν, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Αυτός έχει πάρα πολλές θεωρίες. Οι θεωρίες του είναι αδύνατο να τις μάθεις χωρίς έτσι κουτάκια, χωρίς να τις φτιάξει μια σειρά. Έτσι, λοιπόν, εγώ έπρεπε κάπως να τα μάθω, αλλά χωρίς παπαγαλία, πρώτον. Και δεύτερον, να τα μάθω με τέτοια σειρά έτσι ώστε να είναι ορθές. Να έχει μια λογική σειρά, ναι, δηλαδή. Ναι, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Όταν μιλάς για μεθόδους άλλων, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαφορετικές λέξεις, γιατί μία λέξη μπορεί να σου καταστρέψει όλο το νόημα. Σίγουρα. Οπότε, έμαθα κουτάκια, έκανα σχεδιάγραμμα. Έγραφα το όνομά του στη μέση του χαρτιού και έβαζα. Πάνω, ξέρω εγώ, η μία θεωρία, δεύτερη θεωρία, τρίτη θεωρία. Και είναι σαν σύστημα όμως όλο αυτό. Είναι αυτό σαν πράξη. Για να σε διακόψω, συγγνώμη στο συγκεκριμένο που λες, είναι συγκεκριμένο εκπαιδευτικό κομμάτι στον προγραμματισμό. Λέγεται flowchart, διάγραμμα ροής. Ναι. Για να επιλύσεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα κάνει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου αναζητείς εσύ ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, χρειάζεται το flowchart. Ξεκινάει, συνεχίζει, συνδέεται, τελειώνει. Επανάληψη. Τρομερό, έτσι. Είδες πώς συνδέονται πάλι οι επιστήμες μας. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, γιατί νομίζω τους κουράσαμε λίγο με το. Νομίζω πρέπει να καταλήξουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Σίγουρα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Βέβαια. Να σας πω ότι έχω μία συγκεκριμένη αδυναμία στον επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί είναι ένα
κομμάτι το οποίο επηρεάζει όλη τη ζωή. Ως παιδιά, πολλές φορές, και τώρα θα απευθυνθούμε και πολύ στο κοινό το οποίο έχει παιδιά, γιατί θεωρώ ότι από την πλευρά των νέων είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οι γονείς να τα ξέρουν. Σίγουρα. Γιατί επειδή έχουμε περάσει από αυτή τη φάση, είναι κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν σε εμάς, που ίσως κάποιο άλλο παιδί να τα θέλει. Πραγματικά είναι μια συμβουλή. Ναι. Είναι... στους γονείς, στους νέους και για την επιτυχία και αυτό. Για την εσωτερική τους πληρότητα, γιατί είναι κρίμα, επειδή και εμείς έχουμε ζοριστεί, να το πω έτσι, ναι, σε κάποια στάδια της ζωής μας. Αν μπορούμε κάτι να αποτρέψουμε, πραγματικά αυτό είναι επιτυχία για εμένα. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, για να γίνει σωστά, τι εννοώ σωστά, το είπα στην αρχή της εκπομπής και θέλω να το... διευκρινίσω λίγο. Mm-hmm. Και να το διευκρινίσω, γιατί βέβαια δεν υπάρχει ακριβώς σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. Γιατί αυτή είναι η δική μου γνώμη. Mm-hmm. Γιατί πρώτον, το κάθε παιδί είναι τελείως διαφορετικό και χρειάζεται τελείως διαφορετικά μέσα. Δεύτερον, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, γιατί το επάγγελμά μας καλύπτει το 60 με 70% της ζωής μας. Σκεφτείτε τώρα. Σίγουρα. Καλείστε να επιλέξετε κάτι το οποίο θα καλύπτει 8 ώρες το λιγότερο, μιλάμε. Το λιγότερο, γιατί πραγματικά. Βάλε και το που πας στη δουλειά και που φεύγεις από τη δουλειά. Και δεν είναι μόνο αυτό, και με τις σημερινές συνθήκες το 8ωρο πιστεύω είναι λίγο. Το έχουμε ξεχάσει. Είναι λίγο. Οπότε κάπως πρέπει να ορίσουμε. Επίσης, αυτά που ήρθαμε να σας πούμε εδώ δεν ζούμε σε έναν ιδεατό κόσμο, έτσι. Φυσικά στο ισοζύγιο θα βάλουμε και ένα επάγγελμα σωστό, ορθό, που θα αρέσει το παιδί, αλλά και ένα που θα έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί δεν ζούμε σε έναν ιδιαίτερο κόσμο που... Σίγουρα, αλλά ξέρετε, θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Ναι. Ότι ρησέριστα, δεν υπάρχει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Σίγουρα δεν υπάρχει. Οι ανάγκες που έχουμε σήμερα δεν σημαίνει ότι θα ανταποκρίνονται σε 5 χρόνια που θα βγω εγώ από το πανεπιστήμιο. Φυσικά. Μα αυτό και είναι πολύ το ωραίο. Λένε, κάνε το μεράκι σου επάγγελμα και θα είσαι επιτυχημένος. Δεν χρειάζεται να ξαναδουλεύεις ποτέ. Της ουσίας. Σίγουρα. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να πούμε πώς θα κάνουμε μία σωστή επαγγελματικό επιλογή. Προσανατολισμό, επαγγελματική επιλογή. Και να πούμε και κάτι πριν από αυτό. Συγγνώμη, ναι, σε διακόπτω, ότι η πλειοψηφία, άμα πάρω και τον εαυτό μου, δεν γνωρίζει τι θέλει. Ούτε στα 17, ούτε στα 23. Γι' αυτό, πάνω σε αυτό, έχω να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Κοιτάξτε, είμαστε άνθρωποι, συνεχώς εξελισσόμαστε. Mm. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε έτσι λίγο πιο σίγουροι. Εγώ έβαλα τον εαυτό μου και σκέφτηκα. Τι θα έκανα αν δεν πληρωνόμουν για ένα μήνα. Εθελοντικά. Τέλειο. Όταν θα μπει στη διαδικασία, τι θα έκανες όταν δεν θα ήθελες να πληρωθείς, τότε μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς το τι σ' αρέσει πραγματικά. Το επάγγελμά σου πρέπει να προσδιορίζεται και από αυτά που σ' αρέσουν και να είναι κάτι το οποίο θα σου δίνει νόημα και πάθος στη ζωή σου. Τι είναι νόημα για τον κάθε άνθρωπο? Για τον κάθε άνθρωπο το νόημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το νόημα αλλάζει. Είναι, το νόημα για έναν άνθρωπο είναι το πώς ζει, πού ζει, τι πιστεύει, ακριβώς, σε τι πιστεύει, πόσους ανθρώπους έχει στη ζωή του, σε τι προσφέρει. Η προσφορά για κάποιους είναι ευλογία και για άλλους δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ναι. Εννοείται και είναι και αυτό που θίξαμε και πριν, η ποικιλία των διαφορετικών προσωπικότητων, που είναι και το όμορφο, ναι, έτσι. Πέρα από αυτό, το πάθος τι είναι? Το πάθος είναι ένα συναίσθημα πάνω από τη λογική. Είναι κάτι το οποίο μας ορίζει, κάτι που δεν ελέγχουμε. Είναι το συναίσθημα που κινεί τα νήματα για να φτάσουμε στο νόημα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν άμεση σύνδεση αυτά τα δύο, θεωρώ. Είναι, εννοείται, και πρέπει το επάγγελμά μας να συνδέεται με αυτά. Γιατί? Γιατί λίγο θα είμαστε μίζεροι. Ακριβώς. Γιατί έχει τόσο σημασία να έχουν αυτά τα δύο? Γιατί θα φτάσουμε σε μια ηλικία, θα φτάσουμε στα 40 μας, στα 50 μας, στα 60 μας και θα πούμε τι έκανα εγώ σε αυτή τη ζωή. Ακριβώς. Διάλεξα ένα επάγγελμα. Παθιάστηκα με αυτό που έκανα. Σίγουρα. Και να πω και κάτι για να μην τρομάζουμε, επειδή έχουμε περάσει όλοι από αυτή τη φάση. Θέλω να πω ότι λάθος επιλογές θα γίνουν και ενδεχομένως ήδη να έχουν γίνει. Τίποτα δεν είναι μία αναστρέψιμο. Okay, η ιδανική κατάσταση είναι να τις περιορίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Για μένα αυτό δεν είναι ιδανικό. Δεν είναι να ιδανικό. Ξέρεις. Εγώ προτιμώ να φάω τα μούτρα μου εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι μαθαίνεις ολοκληρωτικά. Όταν σκέφτεις και θα πεις πού θέλω να δοθώ ολοκληρωτικά, τι θα έκανα ολοκληρωτικά, πού θα έδινα την ψυχή μου,
Και όταν πας αυτό το κάτι και δεις ότι δεν σου κάνει και στην ουσία φας τα μούτρα σου, ξέρεις για την επόμενη. Αν δεν φας τα μούτρα σε αυτή τη ζωή, δεν μαθαίνεις. Θέλεις να σου πω κάτι το συγκεκριμένο. Πες μου. Πάλι θα βάλω το επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά πραγματικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Τόμας Έντισον είναι ο επιστήμονας ο οποίος εφήβρε τους πρώτους λαμπτήρες. Ναι. Δηλαδή το συνεχές ρεύμα το οποίο μετά έγινε αναζωσόμενο, ίσως μελλοντικά να επεκταθούμε παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, για να φτάσουμε λοιπόν στους λαμπτήρες που έχουμε σήμερα στα σπίτια μας και φωτιζόμαστε, είχε χίλιες αποτυχημένες προσπάθειες. Χίλιες! Μπορείς να φανταστείς πόσες είναι χίλιες. Δηλαδή 999 φορές είχε ένα όχι και απλά συνέχιζε. Είχε πάθος για τη δουλειά του. Και τη χιλιοστή φορά πέτυχε. Οπότε βλέπεις, τίθεται και θέμα υπομονής και επιμονής στο τι θέλω να κάνω. Και αυτό μας δίνει το πάθος. Ακριβώς. Η επιμονή και η υπομονή. Να σας πω κάτι, όλοι μας θα φάμε τα μούτρα μας. Όλοι μας θα αποτύχουμε. Παιδιά, είναι απολύτως φυσιολογικό το ότι θα αποτύχεις και τα μούτρα σου θα φας και θα κλάψεις και θα πονέσεις. Και ακριβώς. Όλα, αλλά αυτό δεν είναι νόημα στη ζωή σου. Μπορώ να προσθέσω και κάτι στο συγκεκριμένο. Συγγνώμη, να πω και αυτή την φράση. Γιατί το έχω όλο μαζί στο μυαλό μου ότι κανένας δεν ήρθε σε αυτή τη ζωή για να τα περάσει όλα τέλεια και για να πάμε μονόδρομο, έτσι, ότι όλα είναι καλά κτλ. Γιατί έτσι δεν θα έχει και νόημα. Βέβαια. Το νόημα που λέγαμε και πριν. Ο καθένας μας ήρθε για να τραβήξει το δικό του ξεχωριστό δρόμο. Ακριβώς. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το τι θα λέει ο ένας, τι θα λέει ο άλλος. Το θέμα είναι το τι θέλω να κάνω εγώ. Γιατί στο τέλος της μέρας τι έχει νόημα. Το να σκεφτόμαστε ότι όλοι οι άλλοι είναι καλά με τις δικές μας επιλογές ή να έχουμε τη δική μας συνείδηση καθαρή, να έχουμε ρισκάρει, να έχουμε πονέσει, αλλά να λέμε εγώ το έκανα και προσπάθησα. Πραγματικά μου δημιουργείς τόσα έτσι θέματα προς συζήτηση που θέλω να αναφέρω πάνω στο συγκεκριμένο. Και το πρώτο που θέλω να πω είναι η κυρία Μαρία Ιμπιζά. Που αγαπημένη, τη λατρεύουμε. Εγώ είμαι τυχερή και την γνωρίζω πολλά χρόνια και είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση για πολλά. Ας μην τα αναλύσουμε. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο που θα ήθελα να πω είναι ότι πάντα θυμάμαι, έλεγε ότι εγώ θέλω να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μου και οι γονείς πρέπει να αποδέχονται τα παιδιά τους έτσι όπως είναι και να κοιτάνε την ευτυχία τους. Όχι στο τι θέλουν εκείνοι να γίνουν. Ακριβώς. Και πολλές φορές έχει τύχει να με ρωτήσουν οι μοναχοί, ας πούμε, εδώ πέρα. Πολλά παιδιά που δεν έχουν σχέση με τους Αγίους Σίδωρους, που εννοείται είναι ένα ευρέως αποδεκτό, δεν το κρίνουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πώς γίνεται να με ρωτήσει κάποιος, πώς γίνεται ένα παιδί στην ηλικία σου, πόσα παιδιά είναι εδώ 23 χρονών. Να έρχεσαι εκκλησία. Ναι, έγινε μοναχός, να ακολούθησε αυτό το μονοπάτι. Και έρχομαι στα λόγια σου και λέω ότι ο καθένας έχει έρθει σε αυτό τον κόσμο για να βαδίσει το δικό του δρόμο, το δικό του μονοπάτι. Εγώ αυτό που έχω πάρα πολύ συχνά, σαν ερώτηση, όταν μαθαίνουν ότι διακονώ στους Αγίους Ισιδώρους, μου λένε, ένα παιδί της ηλικίας σου διακονεί, πάει η εκκλησία. Τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί έχουμε συνηθίσει σαν παιδιά, εντάξει, να είμαστε πιο ανέμελα, πιο τέτοια και να κοιτάμε προς τη διασκέδαση, να πούμε ένα καφέ, να πάμε να πούμε πρώτα με τους φίλους μας. Και πολλές φορές είναι λίγο προκατελημένοι σε αυτό. Σίγουρα. Εντάξει, ο καθένας έχει έρθει, όπως το είπαμε, σε αυτόν τον κόσμο για να πάρει το δικό του μονοπάτι. Γιατί στο τέλος της ζωής μας, η δική μας συνείδηση είναι που μετράει. Ακριβώς. Δεν λέμε προς Θεού ότι πρέπει να ζήσουμε εις βάρος των άλλων για να έχουμε καλή τη δική μας συνείδηση, αλλά όσον αφορά τη δική μας ζωή, πρέπει να παίρνουμε τις δικές μας επιλογές και αν έχουμε άτομα τα οποία μας αγαπάνε πραγματικά, ακριβώς, τότε θα είναι δίπλα μας όποια και αν είναι αυτή η επιλογή. Είτε είναι ακριβώς να πηγαίνεις σε εκκλησία, είτε είναι να πας στο εξωτερικό, είτε είναι να επιλέξεις ένα επάγγελμα το οποίο... δικηγόρος, είτε είναι να θες να μείνεις σερβιτόρα για μια ζωή, λέμε τώρα ένα επάγγελμα. Όποιο επάγγελμα και να επιλέξεις, αν έχεις άτομα τα οποία σε αγαπάνε και τα αγαπάς και σε αγαπάνε πραγματικά όμως, θα το αποδεχτούν. Ένας κυρίαρχος παράγοντας, όταν διαλέγουμε ένα επάγγελμα, πρέπει να είναι να μην φοβόμαστε, να λέμε τη γνώμη μας. Ακριβώς. Πρέπει να σκεφτούμαστε, αυτό το επάγγελμα θα με κάνει με ένα χαρούμενη. Δεν είναι σίγουρο. Γιατί εγώ και έχω όχι μόνο στο επάγγελμα, γενικότερα να μην έχουμε φόβο. Εννοείται. Και είναι, εδώ είναι ο ρόλος του γονιού που παίζει, ότι πρέπει να ενισχύει το παιδί στη διάθεσή του προς τη ζωή, να ζήσει, να είναι δημιουργικό, να το βοηθάει, να εκφράζει τη δημιουργία του μέσω της καθημερινότητάς του. Θα σου πω τώρα μία, το είχαν δείξει ερευνητικά ψυχολόγοι, συγγνώμη,
Ήταν έτσι κάτι που μου κάνει μια τρομερή εντύπωση και νομίζω ότι θα κάνει και σένα. Όταν λοιπόν το παιδί είναι μικρό, οι γονείς άθελά τους και συνείδητα από την αγάπη τους θέτουν όρια. Που Βέβαια. Αυτό μεταφράζεται αργότερα στην εφηβική του ηλικία και αργότερα στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Βέβαια. Τι εννοώ. Όταν ένα παιδί είναι μικρό, πολλές φορές μπορούμε να πούμε στο παιδί μας, όταν θα είμαστε στην παιδική χαρά, μην πας αγάπη μου σε αυτή την τζουλήθρα, είναι για τα μεγάλα παιδιά. Μην πας αγάπη μου εκεί πέρα, παίζουν μόνο τα μεγάλα παιδιά. Μην φορέσεις αυτό, είναι κοριτσίστικο. Το ρόζ είναι για τα κορίτσια, το μπλε είναι για τα αγόρια. Οτιδήποτε που έχει τη στάμπα του δεν είναι για σένα, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, ας πούμε. Ακριβώς, τα λόγια μου έρχεσαι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς. Οτιδήποτε είναι εκτός της κοινωνικής νόρμας, είναι κατακριτέο. Αργότερα αυτό μεταφράζεται ως... αυτό φυσικά δεν λέμε ότι γίνεται συνειδητά. Μιλάμε για συνείδητες καταστάσεις. Καλά, εννοείται. Αργότερα το παιδί έρχεται σε μία φάση να λέει «Εγώ θέλω να έχω αυτό το επάγγελμα». Και μετά αν οι γονείς του είναι κατά, έστω και λίγο εκφράσουν τη γνώμη τους αρνητική, το παιδί αυτό θα πει «Αυτό το επάγγελμα δεν είναι για μένα». Η ευτυχία δεν είναι για μένα, η χαρά δεν είναι για μένα. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, αλλά Βέβαια. Δεν μπορούμε να ζούμε όλες και δεν γίνονται. Βέβαια. Πόσα παιδιά δυστυχισμένα βλέπουμε εμείς στην κουζίνα, τα οποία έρχονται και μας λένε «Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου, δεν ξέρω αν μου αρέσει η σχολή μου». Και όταν τους λες αυτά τα παιδιά, λες «Κάνε κάτι, δες κάποιο άλλο επάγγελμα», φοβούνται να φύγουν από τη σχολή τους. Δηλαδή, καταδικάζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν τους αρέσει. Μόνο και μόνο επειδή είναι κοινωνικά αποδεκτό ή επειδή πιστεύουν ότι θα τους βγάλει κάπου. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι είναι σαν να ενισχύουν ένα συμβατικό τρόπο ζωής που στην τελική δεν τους εκφράζει. Παιδιά, κανένας δεν είπε ότι θα είναι εύκολο. Σίγουρα. Όμως, στο τέλος της μέρας, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα αξίζει. Σίγουρα. Ξέρετε γιατί θα αξίζει? Γιατί θα έχουμε δώσει μεράκι. Το μεράκι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό μας δεν πρέπει να έχουμε φόβο, πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης, πρέπει να επιλέγουμε με βάση αυτά που μας αρέσουν. Ναι, δεν λέμε να μην σκεφτόμαστε και την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά το πρώτο που θα σκεφτόμαστε πρέπει να είναι το τι μ' αρέσει, τι μπαιμνέει, τι θα με κάνει να ανθίσει σαν άνθρωπο. Έτσι, αφού μιλήσαμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, θέλω να συζητήσω ένα θέμα το οποίο εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το έχω βιώσει και νομίζω ότι το έχεις βιώσει κι εσύ. Εμείς οι νέοι είμαστε σε μια φάση της ζωής μας γενικά τώρα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και πριν τον κορονοϊό, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η πανδημία φταίει γι' αυτό, το ότι δεν κινούμαστε, δεν έχουμε όρεξη για... Τίποτα. Θέλω για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Έχουμε μία αντίληψη, δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Μπαίνουμε σε μία σχολή. Μία σχολή που δεν ξέρουμε αν απόλυτα μας εκφράζει και μας στηρίζει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και λέμε, έλα μωρέ, θα βγάλω τη σχολή και θα δω. Ή λέμε το άλλο, έλα μωρέ, θα πιάσω μία δουλειά και θα δω τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί έχουμε όμως αυτή την αντίδραση, γιατί αντιδράμε έτσι στη ζωή? Τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους όλα. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχω ζήσει κι εγώ. Όταν πρωτομπήκα στην κοινωνιολογία, και θέλω να μου πεις κι εσύ πολύ τη γνώμη σου, έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει, θα τη βγάλω τη σχολή. Έλα μωρέ, κάτι θα κάνω. Έλα μωρέ, θα δω. Όμως δεν γίνεται το έλα μωρέ να ζήσει με αυτό μια ζωή. Σίγουρα και θεωρώ πως είναι ένας φαύλος κύκλος και ότι έχουμε υποπέσει στη μυρολατρεία. Δηλαδή έχουμε αρκεστεί στη ζωή μας, στη συμβατική καθημερινότητα. Και εννοείται πως είναι κάτι που έχει τύχει και σε εμένα και είναι όπως ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη συζήτηση, έχουμε χάσει το νόημα και τον αυτοσκοπό μας. Εγώ προσωπικά, για να πούμε και μία λύση πάνω σε αυτό, δεν μπορώ πλέον να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς στόχους. Και συγκεκριμένα, μιας και τρελαίνομαι με την οργάνωση, μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω σε κάποια χαρτάκια τα post-it, αυτά τα που κολλάνε και στον τοίχο, τους στόχους, τους εβδομαδιαίους. Και κάθε τι που ολοκληρώνω, βάζω ένα τικ δίπλα. Και πραγματικά αυτό με γεμίζει τόσο πολύ και ξαναπάω στον επόμενο. Και να ξέρεις, υπάρχουν οι εκπρόθεσμοι, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που είναι μετά από, ας πούμε, όταν μπήκα στη σχολή, έλεγα θέλω να τελειώσω 5-5,5 έτη. Ναι. Τον έχω ακόμα γραμμένο το στόχο, να ξέρεις. Πώς πάει αυτός ο στόχος. Άντε να παρουσιάσουμε και τη διπλωματική, να δούμε πώς θα πάει. Καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Οπότε θεωρώ ότι το α και το μ είναι να έχουμε ένα πρόγραμμα.
Αυτό δεν το είχα εγώ. Και οργάνωση. Αυτό, ας πούμε, δεν το είχα εγώ. Πριν έρθω στις Αγίες Ισηδώρες, ήταν αυτό ακριβώς που σας είπα, ότι έλα μωρέ και θα δούμε. Κάπου θα μπω και κάπου κάτι θα κάνω. Οπότε όταν ήρθα στις Αγίες Ισηδώρες και άρχισα να συζητάω με τους μοναχούς, και μου έλεγαν, ποιοι είναι οι στόχοι σου, ρε παιδί μου, σε 4 χρόνια πού θες να είσαι? Και εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω. Ντράπηκα. Και πλέον, όχι μόνο έχω στόχους, έχω δύσκολους στόχους. Και έτσι πρέπει. Και ξέρετε γιατί πρέπει να είναι έτσι, γιατί... Πρέπει να στοχεύουμε ψηλά. Ναι, για να φτάσεις κάπου. Ακριβώς. Γιατί η καιρή είναι δύσκολη, κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα είμαστε εδώ αύριο μεθαύριο. Σίγουρα. Η ζωή μας είναι μικρή, τα χρόνια περνάνε, εγώ δεν ξέρω πότε ήμουν γυμνάσιο, πότε πήγα λύκειο, οπότε πάω και μπορεί να είμαστε μικρές, αλλά πραγματικά έχουν περάσει πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω, αστραπιαία. Και οι μεγαλύτεροι μας θα μας καταλαβαίνουν, δηλαδή με τη μαμά μου ώρες συζητάω και με κοιτάει και μου κάνει πότε ήσουν να μου λέει μωράκι που σε γέννησε και πότε μου λέει έχεις γίνει ολόκληρη κοπέλα. Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε στο ζήτημα ότι είμαστε οι επιλογές μας. Πρέπει να τις αγκαλιάσουμε, να τις στηρίξουμε και οτιδήποτε λάθος, εντάξει, παραβλέπουμε, πάμε στο επόμενο. Ναι. Το διορθώνουμε. Ρισκάρουμε. Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι χωρίς τη δράση δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή, πώς περιμένεις η ζωή σου να κινηθεί, να πας μπροστά, να κάνεις κάτι, όταν δεν καθημερινά δεν κινείσαι. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι κάτι τόσο το σημαντικό που το παραμερούμε. Δηλαδή, στην πρώτη καραντίνα βίωνα το ότι καθόμουν στο κρεβάτι όλη μέρα γιατί έτσι δεν ήξερα τι να κάνω, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Πλέον, τώρα, δεν κάθομαι στο κρεβάτι. Λέω, όχι, αριστερά, θα σηκωθείς και ας μην κάνεις τίποτα. Θα σηκωθείς, θα ντυθείς, θα κάνεις κάτι με τη μέρα σου. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Είναι έτσι ένα πολύ συγκινητικό θέμα. Είναι, θα ήθελα, ας πούμε, ακόμα να πω ότι δεν έχει σημασία το παρελθόν. Δεν θέλω να σκέφτεται κανένα παιδί μεγάλος, οποιοδήποτε μας παρακολουθεί, ότι σημασία δεν έχει το παρελθόν. Όλοι μας κάνουμε λάθη, ρισκάρουμε, πέφτουμε. Το θέμα είναι ότι το κάνουμε με το αύριό μας. Το θέμα είναι το από εδώ και πέρα. Εμείς να χτίζουμε το μέλλον μας και την πορεία μας. Και να είμαστε οι επιλογές μας να μας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Μπορεί εγώ σήμερα αύριο να πιεστώ. Μεθαύριο όμως, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό είναι το όμορφο. Αυτό είναι το όμορφο. Πάνω σε αυτά που συζητάμε, θα ήθελα να εξετάσουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα και με τι έχει να κάνει. Παρατηρώ ότι στις μέρες μας επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη και απαξίωση, θα έλεγα, των ανθρωπιστικών σπουδών. Μιας και συνδέεται άμεσα με τον τομέα, τον τομέα σου, θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά πάνω σε αυτό. Εάν το νιώθεις, εάν το βιώνεις, πώς το βλέπεις στην Ελλάδα. Και εγώ θα ήθελα να πω μετά από την δική σου γνώμη, λίγο για το εξωτερικό, να κάνουμε έτσι μια αντίθεση. Οι ανθρωπιστικές σπουδές, τώρα αυτή είναι η δική μου γνώμη, αλλά νομίζω είναι μια γνώμη η οποία οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν. Είναι το α και το μέγα σε πολλούς τομείς. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε μόλις τώρα, επαγγελματικός προσανατολισμός για το παιδί, για το γονέα, για το ότι δεν κινούμαστε, δεν κάνουμε... Και ξέρεις γιατί σου είπα αυτό με τις ανθρωπιστικές. Γιατί πολλοί νέοι που μπορεί να δίνουν και τώρα πανελλήνιες, να λένε δεν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση, μου αρέσει ο άνθρωπος, μου αρέσει η κοινωνία. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θα με υποφελήσει οικονομικά. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι όμως, γιατί... Ακριβώς. Δεν θα έτσι παραβλέψω το γεγονός ότι και εγώ το είχα σκεφτεί αυτό και είχα μπει στο δίλημα ότι όταν περάσω την κοινωνιολογία, τι θα κάνω, πού θα μπω, είναι και ένα δύσκολο τομέα, είναι δύσκολη η επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά δεν το άφησα να με επηρεάσει, γιατί λέω ότι στο κάτω-κάτω είναι αυτό που θέλω να ασχοληθώ και αυτό που θα αγαπήσω. Πάνω στις ανθρωπιστικές σπουδές τώρα να πω ότι είναι κάτι το οποίο οι ανθρωπιστικές σπουδές συνδέονται με όλα. Ακόμα και το καλημέρα που θα πει στο γείτονά σου, έχει να κάνει με την ψυχολογία, με την κοινωνιολογία, με τόσες σπουδές ταυτόχρονα, οι οποίες κοινωνικές και ανθρωπιστικές και ψυχολογικές, πάντα πολλά, οι οποίες συνδέονται ακράδαντα μεταξύ τους. Είναι πολύ κρίμα η παραμέρισή τους, γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές χρησιμοποιούνται παντού. Πρώτα έρχεται ο άνθρωπος μέχρι και, στις και μετά όλα τα άλλα. Εννοείται. Αν σκεφτείτε στο μάρκετ πώς μπορείς να πουλήσεις ένα προϊόν με την ψυχολογία του καταναλωτή, ακριβώς, την ψυχολογία του πολιτή,
σε τι δεδομένη στιγμή θα το κάνεις, σε ποιο ράφι θα βάλεις το προϊόν σου, τι τιμή θα βάλεις, πότε θα κάνεις έκπτωση και πότε δεν θα κάνεις έκπτωση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ψυχολογία, ακριβώς, με κοινωνιολογία, με κοινωνικές καταστάσεις και είναι κρίμα γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και τα τελευταία χρόνια, τώρα που κοιτάω για τα μεταπτυχιακά μου, μπορώ να σου πω ότι στις επιχειρήσεις έχει προστεθεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει manager, δηλαδή ο συγκεκριμένος διαχειριστής, να το πούμε έτσι, του ανθρωπίνου δυναμικού, όπου είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της επιχείρησης και ίσως και όλα αυτά τα χρόνια ήταν υποτιμημένο, μέχρι να καταλάβουν την ουσιαστική αξία του. Και εκεί πέρα έγινε το θέμα του ανθρωπισμού. Ξέρεις, των ανθρωπιστικών, εν πάση περιπτώσει, επιστημών. Ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχουν παραμεριθεί οι ανθρωπιστικές επιστήμες από τα τελευταία χρόνια και τώρα βλέπουμε την αξία τους. Ακριβώς. Γιατί και ειδικά λόγω της καταστάσεως, έτσι. Εγώ κάθε φορά συγκινούμαι όταν βλέπω ανθρωπισμό. Γιατί όταν μιλάμε για τον ρόλο, δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Θα μπορούσαμε, βεβαίως. Γιατί είναι ένα θέμα, δηλαδή πολύ θα ήθελα να το αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή μας, αν άρεσε στον κόσμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε στα σχόλια κάτω, θα τα δούμε και μετά, βέβαια. Βεβαίως, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με την κοινωνία, με εμάς, με τις σχέσεις μεταξύ μας. Και είναι πάνω στο συγκεκριμένο, θα ήθελα να σου πω, όπως είπα πριν για το εξωτερικό, ότι συγκεκριμένα στην Ολλανδία οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν πλέον τη μεγαλύτερη ζήτηση. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση, είτε international, δηλαδή διεθνή, συγγνώμη για τα αγγλικά, χωρίς αυτό το συγκεκριμένο σκέλος, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι ακριβώς αυτό που είπα, ότι στις δύσκολες καταστάσεις καταλαβαίνουμε το τι αξία έχει ο ανθρωπισμός. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς, αν σκεφτούμε παλαιότερες γενιές, δηλαδή πριν το 2000 ή μετά στις αρχές του 2000, τα πράγματα ήταν σχετικά ήρεμα. Μετά το 2008, με την οικονομική κρίση όμως, και τώρα με την πανδημία που έχει τεράστιες επιπτώσεις, τώρα καταλαβαίνουμε τη σημασία της ψυχολογίας μας, του ανθρωπισμού, όλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι πανέμορφο. Νομίζω πραγματικά θα ήθελα πολύ, αν άρεσε και στον κόσμο, να μας πεις στα σχόλια κάτω, να το συζητήσουμε παραπάνω και αν θα ήθελα να ασχοληθούμε πολύ και με τον άνθρωπο. Σίγουρα. Είναι ένα φυσικά θέμα το οποίο μας απασχολεί και φυσικά θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση. Κιόλας, ότι δεν μιλάμε σαν ειδικοί. Νομίζω πρέπει να το ξαναπούμε, γιατί σίγουρα στην εκπομπή αυτή δεν μιλάμε σαν ειδικοί, μιλάμε σαν νέα κορίτσια τα οποία είναι στο πανεπιστήμιο. Προβληματίζονται και για το μέλλον. Ψάχνονται. Και για τη γενιά τους. Και πραγματικά θέλουμε να αποφέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αν μπορούμε να επηρεάσουμε στο και ένα άτομο. Μακάρι. Στο και ένα άτομο ή να δράσουμε ευεργετικά. Είναι πραγματικά το παν και απότερο σκοπός μας. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Η αγάπη σας πραγματικά είναι πολύ όμορφη. Ναι. Μακάρι να σας άρεσε το σημερινό θέμα. Εύχομαι να σας κρατήσαμε ωραία περαιούλα, να μάθατε κάτι που δεν ξέρατε. Σίγουρα. Να σας κινήσαμε λίγο το ενδιαφέρον, ίσως κάποια πράγματα να τη σκεφτούμε και εμείς. Γιατί εγώ κάποια πράγματα πάνω στην αναζήτησή μου τα σκέφτηκα και δύο και τρεις φορές. Και θέλω να αυτά που λέω να τα εφαρμόζω. Και να πούμε να μην φοβάστε ποτέ, να κάνετε τις επιλογές που αρέσουν μόνο σε εσάς. Θαραλέοι. Και να μην φοβάστε να αντιμετωπίσετε τον κόσμο. Και να μην φοβάστε να κάνετε λάθη. Να το ξαναπούμε, γιατί ο φόβος της αποτυχίας να ρισκάρετε. Ακριβώς, να ρισκάρετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, 5 με 6. Σας ευχαριστούμε πολύ.